Ευχαριστώ, κύριε Πρόεδρε. Νομίζω ότι δεν υπάρχει καλύτερη απόδειξη για το ποιος είναι ο ρόλος της κυβέρνησης στην περιοχή μας από τα γραφόμενα στην ολοκληρωμένη έκθεση του Αμερικανικού Υπουργείου Εξωτερικών, όπου χαρακτηριστικά, θα αναφέρω μόνο μία, βάζω εισαγωγικά, η Ελλάδα είναι αφοσιωμένος εταίρος, τσιράκι το λέει ο λαός, στην προώθηση των συμφερόντων των ΗΠΑ εντός και εκτός Ελλάδας. Αυτή είναι η ανεξάρτητη και κυρίαρχη Ελλάδα. Ως σημειοφόροι λοιπόν των υπερελιστών, ΝΑΤΟ, ΗΠΑ, Ευρωπαϊκή Ένωση, στην περιοχή μας, υπηρετείτε, συνεπικορούμενοι βέβαια και από τα άλλα αστικά κόμματα, δεν είσαστε μόνοι, ένα σάπιο σύστημα που όλα τα θεωρεί εμπορεύματα με σκοπό το κέρδος και εφαρμόζεται μια βάρβαρη πολιτική και στο προσφυγικό μεταναστευτικό ζήτημα, μετατρέποντας τα θύματα των υπερελιστικών σας επεμβάσεων και πολέμων, αλλά και της υπερελιστικής σας ειρήνης, πρώτα σε φτηνά εργατικά χέρια, και αφού πήρατε κανένα εκατομμύριο, πήρε η Ευρωπαϊκή Ένωση, κανένα εκατομμύριο όσους χρειαζόταν σε φτηνά εργατικά χέρια, ανεξάρτητα αν ήταν πρόσφυγες ή μετανάστες ή λαθρομετανάστες, αρκεί να ήταν φτηνοί και να είχαν και μια κάποια καλή ειδίκευση και μπάσκετο σε ένα καλό επίπεδο. Τώρα δεν χρειαζόσαστε άλλους και επομένως τους αντιμετωπίζετε λίγο πολύ σαν θύτες. Η πιο light αντιμετώπιση είναι να τους αποκαλείτε λαθρομετανάστες. Έτσι και ξεμπερδεύετε. Και τι κάνετε επιπλέον? Συνδέεται τη διατήρηση για ένα εξάμηνο του μειωμένου ΦΠΑ με τον εγκλωβισμό τους στα νησιά, στα 5 νησιά. Λέσβο, Χίο, Σάμο, Λέρο και Κο. Και λέτε δηλαδή στους κατοίκους, αν θέλετε να έχετε μειωμένο ΦΠΑ, δεχθείτε αυτούς και τα προβλήματα που δημιουργούνται. Και επίσης λέτε ότι αν εκλείψει το προσφυγικό μεταναστευτικό, θα εκλείψουν και οι λόγοι για τους οποίους επιβλήθηκε ο μειωμένος ΦΠΑ. Το ξέρουμε, το ξέρετε, ο μειωμένος ΦΠΑ επιβλήθηκε μετά από πολλούς αγώνες με πρωτοστατούντος του ΚΚΕ ως ένα αντισταθμιστικό μέτρο στο αυξημένο κόστος ζωής και μεταφοράς στα νησιά. Με τη σύνδεσή του με το προσφυγικό νομιμοποιείται τις επικίνδυνες και αντιδραστικές επιλογές της Ευρωπαϊκής Ένωσης που μετατρέπουν τα νησιά σε μόνιμους χώρους εγκλωβισμού προσφύγων και μεταναστών. Το ΚΚΕ από την πρώτη στιγμή κατήγγειλε τη Συμφωνία Ευρωπαϊκής Ένωσης Τουρκίας και τη δημιουργία των hot spot κόντρα στη συνένεση όλων των αστικών κομμάτων και κάλεσε τους νησιώτες να ξεσηκωθούν, να αντιπαλέψουν τη δράση των αντιδραστικών, ακροδεξιών, ρατσιστικών και φασιστικών δυνάμεων και να εκφράσουν σταθερά την αλληλεγγύη τους στους πρόσφυγες και μετανάστες, οι οποίοι το πρώτο πράγμα που ζητούν είναι ο απεγκλωβισμός τους από τα νησιά και γι' αυτό διαδηλώνουν. Πριν μια εβδομάδα ήμουν στη Σάμο και αύριο πάλι θα είμαι εκεί. Είδα με τα μάτια μου τη διαδήλωση που έκαναν οι πρόσφυγες και οι μετανάστες και το αίτημά τους ήταν να απεγκλωβιστούν από τα νησιά. Στο πλαίσιο λοιπόν αυτό, 13 σύλλογοι και φορείς στη Σάμου, Επιμελητήριο Σάμου, Εργατικό Κέντρο Νομού Σάμου, Νομαρχιακό Τμήμα Σάμου της ΑΔΕΔΗ, Εμπορικό Σύλλογο Σάμου, Εμπορικό Σύλλογο Καρλοβάσου, Δικηγορικό Σύλλογο Σάμου, Σύλλογο Εστίασης και Ψυχαγωγία Σάμου, Ένωση Ξενοδόχων Σάμου, Σύλλογο Ενοικιαζομένων Δωματίων και Διαμερισμάτων Νομού Σάμου, Σύνδεσμο Τουριστικών και Ναυτιλιακών Πρακτόρων Σάμου, Ιατρικό Σύλλογο Σάμου, Οδιοτετικό Σύλλογο Σάμου, Σύλλογο Πολυτέκνων Σάμου, Ικαρία και Φούρνων, αποφάσισαν ομόφωνα, εισαγωγικά, το κλείσιμο του hot spot και ο απεγκλωβισμός προσφύγων και μεταναστών από το νησί και τη χώρα είναι η μόνη λύση που θα φέρει αποτέλεσμα στην εκρηκτική κατάσταση που έχει διαμορφωθεί στο νησί, στα προβλήματα που βιώνουν αυτοί οι άνθρωποι αλλά και ο ντόπιος πληθυσμός. Να εκφράσουν με κάθε τρόπο την αλληλεγγύη τους στους πρόσφυγες και μετανάστες που είναι θύματα των υπερελιστικών επεμβάσεων άλλων χωρών και οργανισμών που τους ξεριζώνουν από τις πατρίδες τους και τις εστίες τους για τα συμφέροντα των ισχυρών. Επίσης, η κυβέρνηση, πάλι εισαγωγικά,
Η κυβέρνηση συστηματικά μας κοροϊδεύει, μας εμπέζει και αδιαφορεί για το ανθρωπιστικό έγκλημα που με την ανοχή της συντελείται στο νησί μας. Έχει τεράστια ευθύνη, όπως και κάθε άλλος που στηρίζει τις επιλογές της και την πολιτική αυτή για τη συμφωνία που έχει υπογράψει με την Τουρκία και την Ευρωπαϊκή Ένωση, που οδηγεί στον εγκλωβισμό αυτών των ανθρώπων στο νησί μας, για την εξαθλίωσή τους, για το ότι αργοπεθαίνουν σε μια πόλη, σε ένα νησί με πολλά προβλήματα, με σοβαρές επιπτώσεις σε βάρος της τοπικής κοινωνίας. Ο Σαμιακός λαός όλα αυτά τα χρόνια σήκωσε και σηκώνει το βάρος του προσφυγικού και στέκεται με αλληλεγγύη σε αυτούς τους ανθρώπους που είναι θύματα των πολεμικών επεμβάσεων και της οικονομικής εκμετάλλευσης στις χώρες τους, ξεριζωμένοι από τις πατρίδες τους και τις εστίες τους για τα κέρδη των ισχυρών που δημιουργούν χιλιάδες θύματα, φτώχεια, πολέμους και προσφυγιά. Δεν ανεχόμαστε άλλο να ζουν οι άνθρωποι μέσα στις λάσπες, το κρύο, τη βροχή, με τροκτικά, ευάλωτες σε ασθένειες και κακουχίες. Εκφράζουμε με κάθε τρόπο την αλληλεγγύη μας και τη συμπόνια μας σε αυτούς τους ανθρώπους. Διεκδικούμε και απαιτούμε να κλείσει το hot spot στη Σάμο και στα άλλα νησιά, να μην δημιουργηθεί νέο hot spot στη Σάμο, να απεγκλωβιστούν οι πρόσφυγες και μετανάστες από το νησί με προτεραιότητα τους ασθενείς, τις ευάλωτες ομάδες και επιτέλους οι υπηρεσίες ασύλου να απεγκλωβίσουν τους πρόσφυγες στους οποίους έχει δοθεί άσυλο και παρά τη θέλησή τους κρατούνται και παραμένουν όμοιροι στο νησί. Να μεταφερθούν στην υπηρετική χώρα σε κέντρα με ανθρώπινες συνθήκες και από εκεί σε όποια χώρα επιθυμούν, γιατί αυτό δικαιούνται με βάση το διεθνές δίκαιο. Να μεταφερθούν οι υπηρεσίες ασύλου από το νησί στην υπηρετική Ελλάδα. Στη Σάμο να διατηρηθεί μόνο ένας μικρός χώρος υποδοχής, καταγραφής, ταυτοποίησης και πρωτοβάθμιας περίθαλψης, όπου θα διαμένουν για μικρό χρονικό διάστημα μέχρι την έκδοση πιστοποιητικού υγείας. Να καταργηθεί η συμφωνία κυβέρνησης Ευρωπαϊκής Ένωσης Τουρκίας που εγκλωβίζει αυτούς τους ανθρώπους στα νησιά μας. Με βάση λοιπόν τα αιτήματα αυτά των 13 φορέων, έχει κηρυχθεί αύριο 5η 7 Φεβρουαρίου πανσαμιακή απεργία και ανάλογες κινητοποίησεις θα γίνουν στη Λέσβο και στη Χίο. Την πανσαμιακή απεργία στηρίζουν η Περιφερειακή Ενότητα Σάμου, ο Δήμος Σάμου, η Ιερά Μετρόπολη Σάμου, Ικαρίας και Φούρνων. Στην απεργία τη συμμετοχή του αποφάσισε ομόφωνα το Διοικητικό Συμβούλιο του Συλλόγου Εργαζομένων του Γενικού Νοσοκομείου Σάμου. Κάλεσμα σε συμμετοχή στην απεργία απευθύνουν η Ένωση Τεχνικών Ομίλου ΔΕΗ και ΚΙΕ, ο Σύλλογος Γυναικών Μυτιλινών Σάμου. Επίσης, στην κινητοποίηση συμμετέχουν η Πανσαμιακή Επιτροπή Ειρήνης, το Συνδικάτο Οικοδόμων Ικαρίας Φούρνων, το Σωματείο Ξενοδοχοπαλλήλων Ικαρίας Φούρνων και τα Σωματεία Συνταξιούχων Σάμου και Κρολοβάσου. Τη στήριξή του στην απεργιακή κινητοποίηση έχει εκφράσει και ο Δήμαρχος Ικαρίας Στέλιος Σταμούλος. Αξίζει βέβαια να σημειωθεί ότι αυτή τη στιγμή στο hot spot της Σάμου ζουν 3.677 άτομα, όταν η χωρητικότητά του είναι μόλις 648 άτομα. Λοιπόν, με βάση αυτά έχουμε καταθέσει τροπολογία για την οποία ο κύριος Αντιπρόεδρος δεν μπήκε στον κόπο ούτε καν να μας πει αν την κάνει, δεκτή, την απορρίπτει, τίποτα, ούτε καν αναφέρθηκε. Για την μόνιμη επαναφορά του ΦΠΑ στα νησιά, του Αιγαίου, όλα τα νησιά του Αιγαίου και την πλήρη αποσύνδεσή του από το προσφυγικό. Επίσης, μόνιμο αίτημα των κατοίκων των νησιών είναι να επανέλθουν. Τελειώνω, κύριε Πρόεδρε. Μόνιμο αίτημα των καθήκων των νησιών, μάλλον αίτημα των καθήκων των νησιών είναι να, όχι μόνο να επανέλθει ο μειωμένος ΦΠΑ κατά 30%, αλλά να γίνει κατά 50% και όπως είπα, να ισχύει για όλα τα νησιά του Αιγαίου και επίσης να καταργηθεί στα είδη λαϊκής κατανάλωσης και στα καύσιμα.